Σήμερα η φωνή αποκτάει πρόσωπο και εμείς αποφασίσαμε να αφήσουμε πίσω βιβλία, τετράδια και στυλό και να βγούμε έξω για να ανακαλύψουμε τη ζωή εκεί που γεννιέται, δηλαδή στη φύση. Στο μικροσκόπιο βάζουμε τη βατομουριά, επιστημονική ονομασία Rubus fruticosus. Ανήκει στην ίδια οικογένεια με την τριανταφυλλιά, δηλαδή την οικογένεια Rosaceae. Η καλλιεργητική του φροντίδα είναι μικρή για όσους από εσάς επιθυμείτε να το καλλιεργήσετε στην αυλή ή σε γλάστρα. Προτιμά σκιερές και ημισκιερές θέσεις και παρόλα αυτά έχει υψηλές απαιτήσεις σε νερό. Απειλείται από μικρόβια όπως είναι τα βακτήρια, όπως είναι οι μύκητες, αλλά μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με διαλύματα χαλκού και θιαφιού. Οι ποικιλίες που υπάρχουν είναι πάρα πολλές. Το χρώμα του καρπού κυμαίνεται από μαύρο ως κόκκινο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ποικιλίας που έχω εγώ εδώ. Επάξια παίρνει τον τίτλο της σούπερ τροφής, αφού περιέχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά σε αυτόν τον μικρό καρπό, ο οποίος έχει μόλις 43 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, που σημαίνει ότι είναι και άριστη επιλογή για την διατροφή σας. Θα δούμε βέβαια αναλυτικά τα διατροφικά του χαρακτηριστικά. Προς το παρόν λίγο να ασχοληθούμε με το τι είδους προϊόντα μπορούμε να πάρουμε από το βατόμουρο. Φυσικά μπορείτε να το καταναλώσετε σε πρώτη φάση νοπό, για να μπορέσετε να προασπίσετε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Αλλά προκειμένου να το διατηρήσετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μπορείτε να το μετατρέψετε σε μαρμελάδες, οι οποίες κατά επέκταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα γλυκά. Μπορείτε να το συνδυάσετε με άλλα τρόφιμα όπως είναι το γιαούρτι και τα δημητριακά για το πρωινό σας. Από αυτό μπορούμε να παρασκευάσουμε διάφορα ποτά όπως είναι το κρασί, όπως είναι η ρακή, αλλά παρασκευάζεται και, πολύ καλή ποιότητα ξιδιού. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρήσετε τα φύλλα αποξεραίνοντάς τα, για να τα χρησιμοποιήσετε με τη μορφή τσαγιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα μετέπειτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θρεπτικά συστατικά. Περιέχει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες καλίου. Το κάλιο είναι σημαντικό για την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Είναι δηλαδή ρυθμιστή σε περίπτωση που σας ταλαιπωρούν περιστατικά όπως η υψηλή πίεση, αλλά είναι και πολύ σημαντικό για την λειτουργία του νευρικού συστήματος, των νευρώνων μας δηλαδή. Σημαντικό για διαδικασίες της μάθησης, για όσους από εσάς κάνατε έντονη πνευματική εργασία, αλλά και για την μνήμη, αν είσαστε φοιτητές ή αν είσαστε σπουδαστές. Το κάλιο ταυτόχρονα μπορεί να ρυθμίσει το μεταβολισμό υδατανθράκων, λιπών, πρωτεϊνών και να συνεισφέρει στην μείωση της αποβολής του ασβεστίου από το σώμα μας, το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει μέσα στον καρπό σε ποσότητα 30 περίπου μιλιγκράμμ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλή τροφή για την οστεοπόρωση. Περιέχει επίσης μαγνήσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για διάφορα πραγματάκια που ταλαιπωρούν το σώμα μας, όπως είναι π.χ. οι κράμπες, οι κεφαλαλγίες, οι μικρανίες, συνεισφέρει στη σωστή λειτουργία των μυών μας και είναι ταυτόχρονα αγχολητικό, αντικαταθλιπτικό και πολύ υποβοηθητικό για όσους πάσχεται από αϊπνίες. Περιέχει σίδηρο, ο οποίος σοφά από τη φύση συνδυάζεται με τη βιταμίνη C, καθώς ο σίδηρος για να απορροφηθεί χρειάζεται βιταμίνη C. Τα επίπεδα του σίδηρου είναι περίπου 0,6 μιλιγκράμμ ανά 100 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι είναι τέλεια τροφή για την αντιμετώπιση της αναιμίας, της σιδηροπενικής, ιδιαίτερα κατά τις δύσκολες μέρες του κύκλου σε εμάς τις γυναίκες. Περιέχει πάρα πολλά φλαβονοειδή, πάρα πολλά αντιοξειδωτικά, που σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τύπων καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος του δέρματος και ο καρκίνος του πνεύμονα φυσικά. Αντιοξειδωτικά φυσικά περιέχουν λίγο πολύ όλα τα τρόφιμα, αυτό κρατήστε το κατά νου, τα φρέσκα τρόφιμα που μπορούμε να πάρουμε από τη φύση. Είναι μια τροφή που μπορεί να σας ανακουφίσει και από συμπτώματα της στοματικής κοιλότητας όπως ουλίτιδες, όπως άφθες και είναι και πολύ καλή επιλογή για λοιμώξεις του αναπνευστικού όπως οι φαρυγγίτιδες και οι λαρυγγίτιδες. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να βγείτε έξω, να το μαζέψετε, να το συλλέξετε μαζί με τα παιδάκια σας. Σίγουρα θα το χαρούνε, σίγουρα θα το απολαύσουνε. Είναι ένα τρόφιμο λίγο παρεξηγημένο που δεν το συναντάτε πάρα πολύ συχνά φυσικά στην αγορά και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια ευπαθής τροφή.
προτιμήστε να το καταναλώσετε χωρίς να το πλύνετε, εάν αυτό είναι δυνατόν. Εμείς φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να το δοκιμάσουμε και να το απολαύσουμε, οπότε ήρθε η ώρα να κλείσει η κάμερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ραντεβού στην επόμενη ανακάλυψη. Έχετε την αγάπη μου. Να είστε όλοι καλά.